Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους μας. Απόψε είναι Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013 και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Και εμείς ξεκινάμε αυτή μας την πρώτη είδηση μέσα από εικόνες που αφορούν κυρίως τον εμπορικό κόσμο και αφορούν στην αγορά. Στο 13% αναμένεται λοιπόν να φτάσει ο ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% που ισχύει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις Σαμαρά. Η επικείμενη εφαρμογή θα ανακουφίσει σε ικανοποιητικό βαθμό τους ιδιοκτήτες των χώρων της εστίασης. Πάμε όμως όλα αυτά να τα δούμε, να τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, τον κύριο Αργύρη Αργυρόπουλο, που φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κύριε Αργυρόπουλε, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Δημιουργική και αισιόδοξη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και από μένα σε όλους. Εύχομαι το 13 υγεία, βασικά υγεία, χαρά και χαμόγελο. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε αισιόδοξα, ας δούμε μήπως μπορεί αυτή η είδηση, αυτό το άγγελμα του 13% να κουφίσει μία ανάσα στον χώρο της εστίασης, αλλά και ευρύτερα. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο πηγαίνοντας λίγο πίσω. Το κύριος Βενιζέλος ήταν υπουργός οικονομικών και έκανε το ΦΠΑ στην εστίαση 13%. Αντιδράσαμε, διότι μια παρένθεση, είμαι και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων στο Δέλτα Σίγμα για πολλά χρόνια. Αντιδράσαμε και σε συνάντηση που είχαμε μαζί του είχαμε τονίσει ότι θα έχει μείωση εσόδων παρά αύξηση. Δεν πολύ το κατάλαβε και προεκλογικά ο τωρινός Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς υποσχέθηκε ότι εφόσον κάνει κυβέρνηση, γίνει κυβέρνηση, θα μειώσει το ΦΠΑ και μας έλεγε στο 9%, αλλά δεν πειράζει και το 13% είναι πολύ καλό. Το 13%. Καταρχήν, ψυχολογικά θα ανέβει και στους καταναλωτές, αλλά και για εμάς. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές και όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι η εστίαση περνάει τις χειρότερες μέρες της ζωής της από ιδρύση του ελληνικού κράτους. 23% επί του τζίρου σημαίνει το 1/4 φεύγει κατευθείαν στον κουρμπανά του κράτους. Κατευθείαν. Οπότε ο Έλληνας πολίτης γνωρίζει πολύ καλά ότι αν πληρώσει 100 ευρώ, τα 23 ευρώ φεύγουν κατευθείαν από την τσέπη του μαγαζάτορα και τα υπόλοιπα, αν βάλετε τα έξοδα και τις αγορές, μένει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό για τον εργοδότη, για τον μαγαζάτορα. Πέραν αυτού, εμείς είμαστε έτοιμοι όλοι να μειώσουμε τις τιμές κατά 10%, με 13 ξέρω, αν και όταν αυξήθηκε το ΦΠΑ δεν αύξησε κανείς σχεδόν τις τιμές του. Εμείς, τουλάχιστον για τον Ομόρο Δόπης μιλάω εγώ εδώ που είμαστε, ότι σε συζητήσεις που κάναμε συναδέλφους είναι έτοιμοι όλοι να κατεβάσουν γύρω στο 10% τις τιμές. Mm-hmm. Είναι ένα από τα θετικά σημεία του 13. Θέλουμε αυτό να εφαρμοστεί χρονικά. Από ό,τι έχω πληροφορίες, έχει περάσει το προσχέδιο νόμου. Είναι θέμα ψήφισης μέσα στον Μάρτιο, πιστεύω. Mm-hmm. Φεβρουάριο με Μάρτιο, να ψηφιστεί ο νόμος και δεν γνωρίζω ποια ημερομηνία θα ισχύσει. Πιστεύω θα ισχύσει αμέσως. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε και λιγάκι πώς κινήθηκε η αγορά στον χώρο της εστίασης τουλάχιστον, στο συγκεκριμένο χώρο, αυτή την περίοδο στη Ροδόπη, τι θα μου λέγατε, κύριε Αργυρόπουλε? Όχι πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Σε μια συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο των Κρεοπολών στην δημοτική αγορά, μου είπε, πρόεδρε, πήγαμε καλύτερα φέτος. Καλύτερα από πέρυσι. Μπράβο, πρώτα συγχαρητήρια. Αυτό όμως είχε αντίκτυπο στην εστίαση. Διότι όλοι πολύ λίγο πολύ ψωνίσανε και καθίσανε στα σπίτια και φάγανε εκεί οικογενειακά. Εκτός των δύο ημερών παραμονή Χριστουγέννου και παραμονή Πρωτοχρονιάς, ίσως και ανήμερα, τις υπόλοιπες ημέρες όχι καλά. Αυτό το τριήμερο τουλάχιστον τα καταστήματα οποία δούλεψαν, τα μαγαζιά τα οποία δούλεψαν, είχαν καλύτερες τιμές, πιο φθηνές τιμές σε σύγκριση με πέρυσι. Ναι. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον στα ρεβεγιόν και του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς, οι τιμές ήταν χαμηλότερες από πέρυσι. Mm-hmm. Και σε πολλές περιπτώσεις της τάξης και του 20% περίπου. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν, κύριε Αργυρόπουλε, ναι. Τουλάχιστον αυτό το τρίμερο. Ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι ο Έλληνας και δεν χάνει την διάθεση του. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι ο Έλληνας κρατάει το 20%, διότι εκεί κειμενόταν περίπου η τιμή του ρεβεγιόν, γύρω στα 20 ευρώ το άτομο. Κρατάει το 20% και έστω αυτές τις μέρες το χαμόγελο και η διασκέδαση δεν θέλει να του λείψει. Mm-hmm. Τώρα, να δούμε και λιγάκι ποιος είναι ο προγραμματισμός της Ομοσπονδίας
Για φέτος, καταρχήν να ξεκινήσουμε με το τυπικό του πράγματος. Σκοπίτες, βασιλόπιτες δεν θα έχουμε φέτος. Το επιμελητηρίου. Το επιμελητηρίου, συγγνώμη. Το επαγγελματικό και επιμελητηρίου. Ναι, επιμελητηρίου. Ναι. Ξέρετε, πολλές φορές η συνήθεια είναι κακό πράγμα. Ναι, ναι. Διατέλασε πολλά χρόνια πρόεδρος στην Ομοσπονδία. Ναι. Το χρονικό του επιμελητηρίου. Ξεκινήσαμε πολύ, πολύ δύσκολα. Με την αναγνωρίζετε πολύ καλά την ανακοίνωση για την μη υποχρεωτικότητα των μελών στο επιμελητήριο, που σημαίνει, αν συμβεί αυτό, σημαίνει την διάλυση σχεδόν των επιμελητηρίων. Όσο για την κοπή της Βασιλόπιτας, θελήσαμε και εμείς κόντρα. Δηλαδή, μια και ο κόσμος ζορίζεται, κάνει, δεν θελήσαμε να τον προκαλέσουμε. Ένας λόγος είναι αυτός και ένας δεύτερος λόγος, με το PSI, το γνωστό PSI, επειδή είμαστε ένα οργανισμός δημοσίου δικαίου, υποχρεωτικά όλες τις πράξεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση πάνε στην Τράπεζα Ελλάδος, μένουν σε κάποιο κωδικό. Ο κωδικός αυτός, χωρίς να μας ρωτήσουν, έγινε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και με το PSI περίπου το 70 με 85% μας τα πήρανε. Πέραν αυτού, τα υπόλοιπα που μείνανε δεν μπορούμε να τα πάρουμε, δεν μπορούμε να τα μεταχειριστούμε εύκολα. Και με τη μη υποχρεωτικά του μητηρίων φτάσαμε σε ένα σημείο και αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε, δηλαδή αν μπορούν να υπάρξουν ή όχι τα επιμελητήρια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε, αρχίσαμε τις περικοπές και πολύ γενναίες περικοπές. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και πρέπει να γνωρίζουν και όλοι οι Κομωτινέοι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες βιοτέχνης, το επιμελητήριο δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Ό,τι κάνει είναι με το 50 και τα 60 mm-hmm. και τα 70 και τα 80 ευρώ που μαζεύει από τις συνδρομές. Νομίζω ότι 50 ευρώ συνδρομή ή 57 που είναι κατώτερη και πληρώνουν το 82% των μελών μας. Το 82% των μελών μας πληρώνουν 57 ευρώ. Δεν είναι τίποτε. Μπρος στα νέα φορολογικά μέτρα που βάλανε και βάλανε 150 και 200 και 500 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Σήμερα διάβαζα μια ανακοίνωση κάποιου συναδέλφου Προέδρου. Ο λόγος είναι ένας σημαντικός, λέει. Να καταστρέψουν και να αφανίσουν τη μικρομεσαία τάξη. Να μείνουν οι μεγάλοι, οι λίγοι και να μας διοικούν. Εγώ πιστεύω και σήμερα αυτοί μας διοικούν και το λέω και στον αέρα. Μας διοικούν δυστυχώς οι λίγοι και οι μεγάλοι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι γενικότερα αυτή η προσπάθεια για την κατάργηση της μεσαίας τάξης έχει ξεκινήσει το και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου μία διετία. Ίσως και παραπάνω. Τουλάχιστον είναι ορατά τα σημάδια της την διετία που παρήλθε. Θα πρέπει επίσης να πούμε, κύριε Αργυρόπουλο, ότι κάθε φορέα έχει έναν τρόπο λειτουργίας και δεν ξέρω πώς ακριβώς στη νέα τάξη πραγμάτων, με τα νέα δεδομένα δηλαδή τα οποία και ορίζονται ή δίδονται, πώς κι εσείς πραγματικά αναμένετε να προσαρμοστείτε. Πάντως υπάρχει κάποιος προγραμματισμός που αφορά στο 2013 από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, για τον οποίο θα θέλατε έτσι να κάνετε μια ειδικότερη αναφορά, μια και σας έχουμε σήμερα προσκεκλημένο. Βεβαίως. Πέρασε ένας χρόνος και μπορώ να πω ένας χρόνος άκαρπος, χωρίς πολλά πράγματα, οι λόγοι πολλοί. Είχατε όμως παρουσία και μάλιστα κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης κάνατε ό,τι μπορούσατε προκειμένου τα μέλη να έχουν. Ενημέρωσης και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο μια σημαντική κατάρτιση. Να ενημερώσουμε, να βγάλουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι παράγουν και έχουν βιοτεχνικές μονάδες προς τα έξω. Ο σκοπός μας είναι ένας και μοναδικός. Πώς να πείσουμε τους συναδέλφους Κομωτινέως πρώτον να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα και μετά ελληνικά. Διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε την ανεργία. Εάν όχι, δεν την αυξήσουμε, θα παραμείνει όπως έχει εδώ και πέραν αυτού θα τζιράρει η αγορά με τα δικά μας λεφτά. Ένας δεύτερος λόγος είναι να μπορέσουμε οι συνάδελφοι που παράγουν και έχουν μεταποιητικές επιχειρήσεις και μπορούν να βγουν έξω από τα όρια του νομού Ροδόπης, να τους γνωρίσουμε, να τους πάρουμε μαζί μας σε εκθέσεις, να τους πάρουμε μαζί μας σε συναντήσεις, να γνωριστούν το προϊόν. Η Ελλάδα όλη, γιατί όχι και τα Βαλκάνια, για να μπορέσουμε να έχουμε εξαγωγικά προϊόντα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ίσως και εμείς φταίμε, όχι ίσως φταίμε και εμείς σε αυτό το θέμα, ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με το τομέα αυτό, εκτός από 2-3 επιχειρήσεις μεγάλες, οι οποίες είναι εξαγωγικές, όλες οι άλλες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι τουλάχιστον, κοιτάζουν τα του οίκου τους εδώ μέσα πώς θα βολευτούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν αγορές και παρθένες και υπάρχουν προϊόντα πάρα πολύ καλά, προϊόντα ποιοτικά και φτηνά στον ομό μας που παράγονται και μπορούμε να σπρώξουμε προς τα έξω. Ήδη σκεφτόμαστε πάρα πολλά, αλλά πρώτον, να συμμετάσχουμε σε κάποιες εκθέσεις, πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε ξένο κόσμο στην Κομωτινή,
να συνεργαστούμε με τους Δήμους, με την Αντινομαρχία, με την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, και πώς, με την Περιφέρεια. Ναι, πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε ξένο κόσμο, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε έστω για μια εβδομάδα, να ορίσουμε κι εμείς μια εβδομάδα στην πόλη μας, στην Κομωτινή, να έρχεται ξένος κόσμος. Και πέραν εκεί θα ήθελα να συγχαρώ το κατάστημα που ανοίγει η Δεξιόν Άνοιξη αυτές τις μέρες με τοπικά προϊόντα. Ναι. Από το τοπικό σύμφωνο ποιότητας. Μπράβο. Είναι συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετέχουν εκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βγάλουμε και να τα δείξουμε. Το πόσο ποιοτικά καλά είναι και σε καλές τιμές πρέπει να είναι. Νομίζω ότι και σήμερα που πέρασα προς το μεσημεράκι δεν ήταν ανοιχτό εκτός αν. Είναι θέμα ημερών. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως και πολύ αναμενόμενη αυτή η έναρξη, η λειτουργία. Την έχουμε ήδη προαναγγείλει. Και για πείτε μας και πώς επίσης με τα. Πώς πάει η συνεργασία με τα ξενοδοχεία και τους άλλους χώρους εστίασης σε σχέση με την πρόφηση των τοπικών προϊόντων. Και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Σε μια συνάντηση που είχαμε μαζί, εκεί μου παρών και εγώ, είχα πει τότε και στους συναδέλφους τα τοπικά προϊόντα, το σήμα τοπικών προϊόντων που έχουν, αν μπορέσουν να βάλουν και αυτοί λίγο νερό στο κρασί τους, να κατεβάσουν λίγο τις τιμές για να μπορούμε και εμείς να τα προωθήσουμε εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή, παίρνοντας ένα ποιοτικό καλό προϊόν με μια καλή τιμή, να μπορούμε και εμείς να το δίνουμε μια πολύ καλή τιμή για να το βγάλουμε. Ήδη εγώ στο Σωματείο είχα κάνει μια πρόταση και νομίζω να ολοποιήσουμε. Όλες οι ταβέρνες τουλάχιστον και όλα τα οι χώροι εστίασης οι οποίοι είναι και δέχονται ξένου κόσμο να πάρουμε. Είναι καρτελάκι ή κάτι να βάλουμε στο τραπέζι και να λέμε εδώ θα βρείτε τα προϊόντα αυτά που παράγονται στον ομό Ροδόπης. Ήδη προχθές μου έγινε ένα τηλέφωνο από κάποιον που έκανε ένα νέο συνεταιρισμό στη Μαρόνια με ελαιόλαδο. Εγώ με μεγάλη μου χαρά είπα να μου φέρουν δύο δοχεία, τρία και δεν θα βάλω ξανά λάδι στη σαλάτα, αλλά θα προσφέρω το λάδι, το μπουκάλι του λαδιού επάνω στο τραπέζι. Να βάλει ο καταναλωτής όσο θέλει και να δοκιμάσει. Είναι ένα τρόπος διαφήμισης. Ναι, ένας τρόπος διαφήμισης, ένας τρόπος διαφήμισης ενός τοπικού προϊόντος. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και περιμένουμε έτσι, με τον τρόπο που εσείς επιλέξετε να πιστοποιήσετε περισσότερο ενεργά αυτή τη συνεργασία και να το καταγράψουμε και να το συζητήσουμε εκ νέου. Κύριε Αργυρόπουλε, καλή μας χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Και εγώ ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ας ευχηθούμε το 13 να βγει πιο χαρούμενο και πιο καλό από το 12. Πιο τυχερό από τον αριθμό του, έτσι, όπως το υποδηλώνει. Με ράωσε, δεν ήθελα να πω ότι το 13 είναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 30 12 και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολές αστυνομίας, τονίζοντας ότι κατά το ίμιση το πρόβλημα φαίνεται να βρίσκει τη λύση του. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του και αμέσως μετά συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νομού Ροδόπης, Σταυρού Τζαντζανά, που έχει και μια συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου της σχολής αστυφυλάκων, της έδρας σχολής αστυφυλάκων, εφόσον φυσικά ολοκληρωθεί ή τουλάχιστον ανασταλεί η λειτουργία της μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Στα προβλήματα των σχολών αστυνομίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Ότι όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια όλη, εν αγνία μας, αυτή είναι η αλήθεια στην αρχή, και καταγράψαμε την αντίδραση όπως την καταγράψαμε νοτικά και διεκδικητικά, επιτύχαμε κάτι το οποίο θεωρείται αδύνατο να επιτευχθεί. Mm-hmm. Σε μια χρονιά που δεν θα υπήρχαν δόκιμοι, θα υπήρχαν ελάχιστοι δόκιμοι και θα έκλειναν όλες οι σχολές αστυνομίας και θα λειτουργούσε μόνο η σχολή της Αθήνας, διεκδικήσαμε και πετύχαμε εδώ και στον Εύρο να λειτουργήσουν οι δύο σχολές μας, διατηρώντας αλόβητο τον χαρακτήρα τους ως σχολές αστυνομίας. Mm-hmm. Αυτό θα παραμείνει. Αυτό ήταν το 50% της δέσμευσης που πήραμε από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δένδια, και τηρήθηκε. Υπάρχει ακόμα ένα 50% το οποίο δεν έχει τηρηθεί ακόμα. Το 50%, το δεύτερο 50% είναι ότι οι μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται στον χώρο της σχολής θα μεταφερθούν κάπου αλλού. Και στις τελευταίες οχλήσεις που έκανα είχα την διαβεβαίωση και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αλλά και από το περιβάλλον του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι θα τηρηθεί και αυτή η πλευρά της δέσμευσης και ότι η καθυστέρησή της οφείλεται σε καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και σε λόγους υποδομών, ελλείψεως υποδομών. Δεν βρίσκαν τις κατάλληλες υποδομές για να τους μεταφέρουν. Με διαβεβαιώνουν ότι τις υποδομές τις βρήκανε και το επόμενο διάστημα θα γίνει
και αυτή η τακτοποίηση. Τώρα, για την επόμενη χρονιά, λόγω δημοσιονομικών περικοπών, προβλέπεται ότι δεν θα προσληφθεί κανένας δόκιμος. Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε εμείς επισήμως ή ανεπισήμως. Ξέρω όμως, και συμβάλλω και εγώ σε αυτό, ότι γίνεται μία προσπάθεια η σχολή μας να μην χάσει τον χαρακτήρα του πρότυπου εκπαιδευτικού κέντρου και να προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε εδώ άλλες ομάδες εκπαιδευομένων, ώσπου να μας επιτρέψει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας να επαναλειτουργήσει με πληρότητα ως πρότυπη αστυνομική σχολή. Αυτός είναι ένας κοινός στόχος, ο οποίος κατά τη γνώμη μου παλεύεται από πολλές πλευρές, και από εμάς, δηλαδή από την πολιτική ηγεσία και την πολιτική εκπροσώπηση περιοχής, και από τους συνδικαλιστές τους αστυνομικούς, και την κυρία Τζαζανά και άλλους, οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να βοηθήσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το στόχο θα τον καταφέρουμε. Δεν θέλω να λέω περισσότερα πράγματα από αυτά που πρέπει, για να μην αποδυναμώνω κάθε φορά τη διαπραγματευτική προσπάθεια η οποία γίνεται. Πρόταση λοιπόν, όπως ακούσατε και εσείς προηγουμένως, το απόσπασμα με το χαρακτηριστικό με τον κύριο Στυλιανίδη για την αξιοποίηση του χώρου στη σχολή αστυφυλάκων, για την οποία επίκειται αναστολή λειτουργίας της μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, υπέβαλε η πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, Σταύρου Τζαζανά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς η ίδια τοποθετείται, σχολιάζοντας παράλληλα και το απόσπασμα που είδαμε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 30 Δεκάτου. Κυρία Τζαζανά, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, κυρία Θεολόγη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, δύναμη και κουράγιο για να παλέψουμε και να αντέξουμε. Και εμείς το ευχόμαστε πραγματικά για όλους, να έχουν οι Έλληνες πολίτες δουλειά αυτό το έτος, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, και επίσης να σταματήσουν τα προβλήματα. Και για την αστυνομία επίσης, που δοκιμάστηκε επικυλοτρόπως και κατά το προηγούμενο έτος, και εκεί στις προτάσεις του προηγούμενου έτους θα μείνουμε τώρα, με αφορμή και τα... και το άγγελμα και το φύλλο επιμερίδας κυβερνήσεως, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων και η διετής αναστολή λειτουργίας της σχολής αστυφυλάκων, ότι δηλαδή θα γίνει καμία πρόσκληψη για 2 χρόνια. Πάνω σε αυτό λοιπόν υπήρξε και η δική σας πρόταση, να δούμε πού έγινε. Ναι. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ούτε για μία στιγμή δεν εγκατέλειψε τον αγώνα της, με όποια μορφή κι αν αυτός εκδηλώθηκε, προκειμένου η σχολή αστυνομίας της Κομωτινής να επανέλθει στην πρώτερη μορφή της και να λειτουργεί για το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, για πολλούς και διάφορους λόγους, και γιατί οι κτηριακές υποδομές της είναι καλύτερες στην Ελλάδα και αποτελεί το στολίδι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά την Ελλάδα για την αστυνομία, και γιατί στην Κομωτινή λειτουργεί η νομική σχολή Θράκης, και όπως όλοι γνωρίζουμε καλά και εσείς οι ίδια, παρέχει η σχολή ένα άλλο επίπεδο θεωρητικής εκπαίδευσης που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, και γιατί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει είναι άριστος, θα μπορούσα να πω, χωρίς επιφύλαξη, και δεν πρέπει να τον αφήσουμε αναξιοποιητό, και γιατί διαφωνούμε σε μια δημοκρατική χώρα να κλείνει ένα πανεπιστήμιο για να γίνει μια φυλακή. Όλοι παλέψαμε, όλοι και η τοπική κοινωνία και όλοι οι φορείς σε επίπεδο Θράκης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την αποχώρηση των μεταναστών από το συγκεκριμένο χώρο, τόσο στις Κομωτινές όσο και τις Ξάνθες, θα αναφερθώ στην Κομωτινή όμως, διότι χαίνει εδώ να είμαι πρόεδρος, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής. Συμβάλλοντας όλοι, διασφαλίστηκε με πολιτικές παρεμβάσεις από πολιτικούς παράγοντες του τόπου και με την βοήθεια του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Στυλιανίδη, να πάρει η σχολή της Κομωτινής ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των δοκίμων αστυφυλάκων που εκπαιδεύονται για φέτος. Μένει να υλοποιηθεί το υπόλοιπο 50% της δέσμευσης του κυρίου Δένδια να αποχωρήσουν μετανάστες. Δυστυχώς όμως ήρθε ο 4093 του 12, το Μνημόνιο 3, μέσα στο οποίο προβλέπεται ότι για 2 χρόνια δεν θα γίνουν προσλήψεις στην αστυνομία. Και παράλληλα και το ΦΕΚΟ που έφερε την απόφαση του κυρίου Αρχηγού να ιδρύσει ΙΦΕΚΑ, 5 ΙΦΕΚΑ στην Ελλάδα, που εδώ θα πρέπει να σημειώσω το παράδοξο, τα 3 εξ αυτών να είναι στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πολλές φορές είπαμε ότι κανένας από εμάς δεν αρνήθηκε
να συνεισφέρει στο εθνικό του καθήκον και να δεν αρνηθήκαμε ποτέ την, αυτό που μας αναλογεί ως Έλληνες πολίτες και ως Έλληνες αστυνομικοί να δώσουμε για την πατρίδα μας. Όμως δεν μπορεί σε πανελλήνια επίπεδο να ιδρύονται 5 ιστακά, τα 3 να είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γνωρίζοντας ότι και η Θράκη αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου των μεταναστών, να επιφορτίζεται και με το έργο της κράτησης των μεταναστών αυτών. Και τα άλλα 2 να είναι ένα στην Κόρινθο και ένα στην Αθήνα. Θεωρούμε ότι αναλογικά θα έπρεπε να γίνει. Επισκεφτήκαμε περί τα μέσα Δεκεμβρίου τον, είχαμε μια συνάντηση με τον διευθυντή του κύριου υπουργού μας, τον κύριο Δένη, και τον κύριο Περδίκη, όπου επανέλαβε ότι ισχύει η δέσμευση του κύριου υπουργού για προσωρινότητα της εγκατάστασης από των μεταναστών εδώ, πλην όμως δεδομένου ότι για 2 χρόνια δεν θα στηθούν αστιφύλακες, και δεδομένων και όλων αυτών που προηγουμένως είπα, αλλά και το ότι στη Βέρεια λειτουργεί η σχολή μετεκπαίδευση και επιμόρφωση σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν προσφέρουν ούτε κλίνες ούτε και σύντηση στο εκπαιδευόμενο εκεί αστυνομικό προσωπικό. Και σας τα λέω ακριβώς όπως τα εξέθεσα και στον κύριο Περδίκη και αναγράφονται και στο υπόμνημά μας. Δαπανούνται πολλές χιλιάδες ευρώ, πιστέψτε με, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύντηση και διαμονή των εκπαιδευμένων αστυνομικών σε χώρους εξωτερικούς, καθότι το, οι κτηριακές υποδομές εκεί δεν, έχει, δεν διαθέτουν κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε όμως όλοι πολύ καλά ότι οι κτηριακές υποδομές της σχολής στη Φυλάχων Κομωτινής και κλίνες διαθέτουν και υποδομή έτσι ώστε να σητίζονται εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί. Προτείναμε λοιπόν με, εφόσον θα ανασταλεί η λειτουργία των σχολών, είναι δεδομένο αυτό για 2 έτη, αλλά ακόμη και αν λειτουργούσε, γνωρίζουμε καλά ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 800 άτομα, οπότε θα μπορούσε να υπάρξει και μια παράλληλη λειτουργία της σχολής σας στη Φυλάχνη και της σχολής μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Προτείναμε λοιπόν την μεταφορά της σχολής από τη Βέρεια στην Κομωτινή. Αυτό ακριβώς σχολίαζε και ο κύριος Υπουργός στο ρεπορτάζ, το οποίο στο απόσπασμα, συγγνώμη, των δηλώσεών του, τη συνέντευξη που έλαβα την Κυριακή, κυρία Τζαντζανά. Μία πρόταση, το ακούσατε και η ίδια, την οποία και εσείς υποβάλατε. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι σχολίασε και το άλλο θέμα, το οποίο σχετίζονταν με την μεταφορά των μεταναστών. Και στο μεν πλαίσιο της μεταφοράς μας, επεσήμανε αυτό το οποίο και εσείς προηγουμένως αναφέρετε, ότι δηλαδή και ο αρμόδιος υπουργός, καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Δένδιας, αλλά και ο υπουργός Αμήνης, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, μεταξύ άλλων, είπε ότι προσωρινά για λίγο χρονικό διάστημα ακόμη διαμένουν εδώ οι λάθρα εισαρχόμενοι μετανάστες και αναμένεται λοιπόν η μεταφορά τους. Για την δε σχολή και την αξιοποίησή της, επικεντρώθηκε περισσότερο το ενδιαφέρον της στη δική σας πρόταση. Πόσο εφικτή είναι η υλοποίησή της, εφόσον λοιπόν έχουμε αναστολή λειτουργίας της σχολής σας στη Φυλάκων, των σχολών? Θεωρώ ότι είναι απόλυτα εφικτή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί και εγώ, όπως είπατε, το άκουσα από τον υπουργό μας, τον κύριο Στυλιανίδη, να στηρίζει την πρόταση αυτή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομοροδόπης. Και συμφέρουσα, θα έλεγα, διότι περνάμε, διερχόμαστε μια εποχή απόλυτης οικονομικής κρίσης και με τη μεταφορά της σχολής μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης από τη Βέρεια στην Κομωτινή, όπως είπα και πριν, εξοικονομούνται κονδύλια πολλών χιλιάδων ευρώ, και όταν θεωρεί αναγκαίο η κυβέρνηση να κόψει μέχρι και 0,33 λεπτά από τη νυχτερινή αποζημίωση του αστυνομικού που δίνει τη ζωή του καταπολεμώντας το έγκλημα τη νύχτα, θα πρέπει σαφώς να μπει και σε λογικές εξοικονόμησης άλλων δαπανών. Δεν μπορεί να περιστέλλονται οι λειτουργικές δαπάνες της αστυνομίας και να μην έχουμε συντηρήσεις περιπολικών και όλα αυτά, και εφόσον έχουμε τη λύση στα χέρια μας, να συνεχίζουμε να λειτουργούμε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν παρέχουν τις απαραίτητες υποδομές,
ενώ βρίσκονται στη διάθεσή μας κάποιες άλλες που αξιοποιηθούν. Αυτή η αξιοποίηση λοιπόν για το συγκεκριμένο χώρο με τον τρόπο τον οποίο εσείς προτείνατε, αυτή η σχολή επιμόρφωσης, τι διάρκεια έχει μηνιαία, πόσο τακτικά επιμορφώνονται επίσης οι συνάδελφοι σας αστυνομικοί? Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διότι λειτουργούν πολλά σχολεία εκεί. Είναι μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, διαβίου μετεκπαίδευσης αστυνομικών. Mm-hmm. Λειτουργούν πολλά σχολεία, πολλά σεμινάρια, είτε ξένων γλωσσών, είτε η ΤΕΜΕΣ που είναι η σχολή των αστυνόμων, είτε η ΤΕΜΑ που είναι το τμήμα μετεκπαίδευση των αντιπαστυνόμων σε υπαστυνόμους. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι για να εκπαιδευτεί ένας αστυνομικός, ένας αστυνόμος στην ΤΕΜΕΣ, που είναι διάρκειες 40 ημερών, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. περίπου 2 μηνών. Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν για έναν εκπαιδευόμενο οι ανάγκες σύντησης και στέγασης, επειδή ακριβώς στη Βέρεια δεν ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις έτσι όπως θα έπρεπε και λειτουργεί με τον τρόπο αυτό, κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο περίπου στις 4.000 ευρώ υπόμνημα για να νοικιάζουν ξενοδοχείο και να συστήνεται έξω ο αστυνομικός. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν αν σε έναν εκπαιδευόμενο κοστίζουν αυτά τα χρήματα, γιατί εξοικονόμηση, γιατί ποσά μιλάμε ότι θα εξοικονομηθούν με τη μεταφορά αυτή. Τα οποία σαφέστατα, αν υπάρχουν και καλοδεχούμε να υπάρχουν, μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να επενδυθούν σε άλλες λειτουργικές δαπάνες οι οποίες θα ωφελήσουν και την αστυνόμευση κατά τις πράξεις πολύ σε τελική ανάλυση. Μάλιστα. Τα ακούμε με ενδιαφέρον και προσοχή όλα αυτά, κυρία Τζανά. Θα πρέπει επίσης να σας θέσω έτσι και ένα ακόμη ερώτημα το οποίο σχετίζεται με τους αστυνομικούς που φαίνεται να αποφορτίζονται από αντικείμενα γραφειοκρατίας και να ξαναβγαίνουν στους δρόμους, εφόσον κάποιοι από τους δημοσίους υπαλλήλους τελικά απορροφηθούν ή μεταταχθούν στο χώρο της αστυνομίας για να βγουν οι αστυνομικοί στους δρόμους. Αυτό το μέτρο, την εφαρμογή, την επικείμενη εφαρμογή αυτού του μέτρου, πώς θα τη σχολιάζατε? Το συγκεκριμένο μέτρο, να σας γνωρίσω ότι στο τελευταίο πανελλήνιο συνέδριο που είχαμε με την Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, αποτελούσε μία από τις προτάσεις μου, αλλά και τις προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ροδόπης. Υποβλήθηκε στο συνέδριο. Εμείς το χαιρετίζουμε αυτό το μέτρο ως καλό και αποδοτικό. Γι' αυτό σαφώς αποτελούσε και πρότασή μας. Διότι οι αστυνομικοί θα πρέπει να αποδεσμευτούν και να αφιερωθούν στο σκοπό και στην αποστολή της αστυνομίας. Μπορούν κάλλιστα δημόσιοι υπάλληλοι με μετατάξεις να έρθουν στην αστυνομία, να διατεθούν στο γραφειοκρατικό κομμάτι, έτσι ώστε εμείς που είμαστε εκπαιδευμένοι να βγούμε έξω και να προστατεύσουμε τους πολίτες έτσι όσο οφείλουμε. Μάλιστα. Κυρία Τζανά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Καλή χρονιά να έχουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Δημιουργική και με αποτελέσματα εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας. Κάμερες παρακολούθησης κατά μήκος του ποταμού Εύρου σχεδιάζουν να τοποθετήσουν οι αστυνομικές αρχές των συνόρων για να μπλοκάρουν τα δίκτυα λαθροδιακίνησης μεταναστών. Σύμφωνα με το thrakinea.gr, το σύστημα αναμένεται να εφαρμοστεί πιλωτικά, ενώ η ιδιαίτερη ψηλή δαπάνη του αναμένεται να καλυφθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Τομαδάκη, να τον καλησπερίσουμε στο πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 2013. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Εύχομαι δημιουργική να είναι η χρονιά σου και με αρκετές πρωτιές όπως και πέρσι για το thrakinea.gr. Καλή χρονιά λοιπόν, Βάσο, κυρίες και κύριοι. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερη. Σίγουρα θα είναι καλύτερη για μένα από το 2012. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερη γενικότερα και για τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν. Γιατί να έχουμε μια αισιοδοξία. Όσο για το θέμα των καμερών, να πούμε ότι υπάρχουν ήδη κάμερες παρακολούθησης στα χερσαία σύνορα, στην περιοχή του Φράχτη. Υπάρχει άλλο και το αντίστοιχο κέντρο παρακολούθηση στη Νέα Βίσα. Τώρα, σχεδιάζεται να τοποθετηθούν κάμερες σε όλο το μήκος του Εύρου. Κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα βασικά και να μειωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που περιπολούν και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, καθώς από ένα σημείο κάποιος θα μπορεί να παρακολουθεί πολλές περιοχές. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η παρακολούθηση των συνόρων γίνεται με άλλα μέσα. Εδώ φαίνεται ότι η επιτυχία του συστήματος στη Νέα Βίσα μας δίνει το δικαίωμα
να προχωρήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ένα νέο σύστημα που, όπως πολύ σωστά είπες, θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές φορές τονιστεί και στο παρελθόν, έχει επισημανθεί. Το επαναφέρει με σημερινό δημοσίευμα η εφημερίδα Μακεδονία και είναι κάτι που σχολιάζεται θετικά, καθώς, όπως είπαμε, είναι και στην οικονομία, καθώς θα πληρώνουν και λιγότεροι αστυνομικοί στην έξω συνόδων. Βέβαια, και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι έως ένα σημείο θα είναι και περισσότερο ένας τρόπος που θα παρέχει έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια ή μείωση, πάνω απ' όλα, του αριθμού των ελάθερες ερχομένων μεταναστών, αλλά και όλων εκείνων των επιτίδιων, των ανθρώπων δηλαδή που μεταφέρουν με έναντι συγκεκριμένων χρηματικών ποσών ανθρώπους από την, από τη μία προς την άλλη πλευρά, προς την Ελλάδα δηλαδή, πολλές φορές και με τίμημα, πέρα από το χρηματικό ποσό και με το τίμημα της ίδιας της ζωής, Γιάννη. Αρκεί, Βάσο, κυρίες και κύριοι, η επέμβαση των αστυνομικών να γίνεται πριν περάσουν οι λαθρομετανάστες στα ελληνικά σύνορα, γιατί και τώρα, παρότι έχουν πάρθει αυτά τα αυξημένα μέτρα, τους συλλαμβάνουμε αφού έχουν περάσει. Δηλαδή, θα υπάρχει αυτή η αποτροπή. Γιάννη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ανέλαβε και επίσημα από τις 3 Ιανουαρίου τα νέα του καθήκοντα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Ζηλούβης, ο οποίος δεσμεύτηκε τη νέα χρονιά για μια πιο καθαρή και πράσινη Κομωτινή, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού. Ανέλαβε και επίσημα τα νέα του καθήκοντα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Ζηλούβης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι τη νέα χρονιά η Κομωτινή θα γίνει μια πιο καθαρή και πράσινη πόλη. Καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά σε όλους, στους δημότες μας και σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή, άσχετα αν τα μηνύματα είναι απεσιόδοξα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε η νέα χρονιά να έχουμε καλύτερη πόλη, καθαρότερο Δήμο. Φυσικά, ο προηγούμενος αντιδήμαρχος νοιάστηκε γι' αυτό, έβαλε τις βάσεις. Πιστεύουμε ότι θα κρατήσουμε την ίδια πόλη και καθαρότερη και καθαρότερες παραλίες του Δήμου μας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και πάλι καλή χρονιά. Καθαρή πόλη είναι το σύνθημά μας και καθαρές παραλίες. Ο κ. Ζηλούδης τόνισε και την έλλειψη επαρκούς προσωπικού, αλλά παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κομωτινής με την προσπάθεια όλων, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις. Δυστυχώς το προσωπικό δεν φτάνει με αυτή τη χρονιά που έχουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά με αυτό το προσωπικό και με την ευσυνειδησία των υπαλλήλων πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε μια πολύ καθαρή. Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε η πρόεδρος του ΔΠΘ Κομωτινής να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα για τη χειμερινή σεζόν του 2013, το οποίο χαρακτηρίζεται από ευρηματικότητα και από πολύ σημαντικά και χειρά πρόσωπα που θα έρθουν στην Κομωτινή. Ας δούμε λοιπόν τι αναμένεται να παρακολουθήσουμε κατά τους επόμενους μήνες. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΠΘ Κομωτινής, η πρόεδρος Μαρία Μαλαμίδου παρουσίασε το νέο πρόγραμμα για τη χειμερινή σεζόν του 2013. Ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να είναι επικοινωνιακό, άρα θα δείτε ότι έχει σχέση και με κάποιους τηλεοπτικούς που αυτό φέρνει πιο εύκολα τον κόσμο στο θέατρο. Δεν σημαίνει αυτό καμία έκπτωση στην ποιότητα της θεατρικής απόδοσης. Επίσης θα σας πω ότι καταφέραμε με τα ελάχιστα, είμαστε κατά τη πιο κάτω από το περσινό συνολικό προϋπολογισμό, να κάνουμε μικρές παραγωγές, 4 μικρές παραγωγές, μία κεντρική παραγωγή, όσο πήρουμε καταστατικά από τη δέσμευσή μας με τις επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, 2 συμπαραγωγές, έχουμε 70% με 80% θέατρο, έχουμε μουσική, χοροθέατρο και ό,τι άλλο συμβαίνει στην πόλη που έχει να κάνει με το θέατρο είναι τελευταίες 5 παραγωγές. Συνολικά είναι 15. Λοιπόν, έγινε το πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορεί ξεκούραστα ο Κομωτινέος και η Κομωτινέα και τα παιδιά και τέλος πάντων όποτε θελήσουν να έρθουν στο θέατρο να μην είναι πνιγμένο αλλά να μπορεί σε τακτά χρονικά διαστήματα να το απολαύσει. Οι τιμές καταφέραμε να είναι στα 10 ευρώ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το καλοκαίρι δεν μπορούσαμε λόγω πολυπρόσωπων παραστάσεων αλλά φέτος το καταφέραμε ξανά για το χειμώνα. Και ξεκινάω με κάτι πάρα πολύ όμορφο. Να σας πω ότι η χρονιά θα ξεκινήσει άμεσα στις 10 και 11 Ιανουαρίου. Θα έρθει η κυρία Λίνα Νικολακοπούλου, που είναι πάρα πολύ σημαντική στο Υπουργός, το γνωρίζετε όλοι, και θα κάνει μια ειδικά διαμορφωμένη παράσταση με μια τραγουδίστρια, την Αργυρό Καπαρού, και 3 μουσικούς, στην πολιτιστική κίνηση.
Την προηγούμενη μέρα θα είναι στη σκηνή του ΔΥΠΕΘΕ μια ανοιχτή συζήτηση που θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχετε κι εσείς για τα σύγχρονα πράγματα, με αφορμή κάποια τραγούδια κτλ. Και ο τίτλος αυτής όλης της δράσης είναι «Η αγάπη πέντε γράμματα». Έτσι ξεκινάμε και νομίζω ότι είναι και σηματοδοτεί αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Τον Ιανουάριο έρχεται το πρώτο θεατρικό. Είναι ένας μονόλογος της Νικολέτας Βλαβιανού με απίστευτο γέλιο. Τιτλοφορείται «Άντρες μεταμουσικής Παύλα Πάτη». Και έχει να κάνει με μια ιστορία μιας σύγχρονης γυναίκας. Η κυρία Μαλαμίδου αναφέρθηκε και στην έλλειψη καλλιτεχνικού διευθυντή και τις τελευταίες εξελίξεις. Τη στιγμή που έφυγε ο προηγούμενος καλλιτεχνικός διευθυντής, δεν είχαμε άλλο χρόνο αντίδραση παρά να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Έχουμε το δικαίωμα από το Υπουργείο για κάποιους μήνες να μην έχουμε, γιατί και τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το να έχουμε έναν οικονομικό διευθυντή με μια τιμή. Έτσι μέτρια στην αντιμιστία που πρέπει να έχει, χρειαζόμαστε γύρω στα 46 με 50 χιλιάρικα το χρόνο. Εμείς αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή τα κάναμε παραγωγές. Λοιπόν, επομένως, όταν το Υπουργείο αποφασίσει τι θα κάνει και κατά πώς θα συμπεριφερθεί στα ΔΥΠΕΘΕ, γιατί έχει μειώσει δραματικά τις επιχορηγήσεις, θα πάρουμε και εμείς τη γενναία απόφαση να δούμε διαφορετικά το θέμα. Αυτή τη στιγμή νομίζω όμως ότι δεν έχει να κάνει με το αν εμείς στερούμαστε ή έχουμε την δυνατότητα να έχουμε πρόγραμμα. Νομίζω ότι το θέατρο κατάφερε να έχει πρόγραμμα. Άρα θα δούμε από το καλοκαίρι και μετά τι θα συμβεί. Γνωστοί τραγουδιστές και μουσικοί από τον χώρο της παράδοσης αναμένεται να κοσμήσουν με την παρουσία τους τον ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το απόγευμα από το Μορφωτικό Όμιλο Κομωτινής. Σήμερα μάλιστα με αυτόν τον σκοπό πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Όμιλου Κομωτινής εν ώψη του ετήσιου χορού που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Ιανουαρίου. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι που δεν κάναμε τις περασμένες δεκαετίες, να κάνουμε έναν ετήσιο χορό, ένα γλέντι, όπου είναι καλεσμένοι όλοι οι πολίτες της Κομωτινής, την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ, στο κέντρο Ποσειδόνιο. Η τιμή εισόδου για τον κόσμο είναι στα 15 ευρώ το άτομο, με φαγητό και απεριόριστο ποτό. Στο τραγούδι θα είναι ο γνωστός στο Πανελλήνιο τραγουδιστής Παναγιώτης Λάλεζας και μαζί του στο κλαρίνο ο επίσης γνωστός στο Πανελλήνιο Γιώργος Κοτσίνης. Θα τους συνοδεύουν ο Κυριάκος Πετράς στο βιολί, ο Γιώργος Παγκοζίδης στα κρουστά, ο Θανάσιμος Μολύδης στο λαούτο, ο Στέλιος Ματακάκης στην γκάιντα και ο Θανάσης Καρακατσιάνης στο αρκοντεόν, με σκοπούς και τραγούδια της Θράκης, αλλά και στη συνέχεια από όλη την Ελλάδα για τους φίλους και τα μέλη του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής. Επίσης θα έχουμε μαζί μας και για λαϊκό ρεπερτόριο τον Νίκο Βερβερίδη στο Μπουζούκι. Επίσης θα υπάρχει ένα δρομολόγιο με λεωφορείο, με αφετηρία στην πρωί νομαρχία Ροδόπης στις 7 και 4, με επιστροφή στις 12 παρά. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της χορευτικής ομάδας επιδείξεων του Ομίλου μας για την πολύτιμη βοήθεια και τη στήριξη για το στήσιμο και την οργάνωση της όλης βραδιάς. Ο Διευθυντής της Σχολής Χορού του Μορφωτικού Όμιλου Κομωτινής, Βασίλης Βασιλείου, μίλησε για τη νέα προσπάθεια που γίνεται φέτος στο Μορφωτικό Όμιλο Κομωτινής με τα χορευτικά τμήματα. Σημαντικό κομμάτι στη συλλογική προσπάθεια που γίνεται φέτος στο Μορφωτικό Όμιλο Κομωτινής αποτελούν τα χορευτικά του τμήματα, τα οποία θα συμμετέχουν στο πρώτο μέρος της βραδιάς του ετήσιου χορού μας που θα γίνει την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, με τα τμήματα υποδομής, το παιδικό και το εφηβικό, με χορούς από τη Θράκη. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για τη στήριξή του στην προσπάθεια αυτή και την ομάδα
διδασκαλίας χωρών και να σας καλέσω να έρθετε όλους να διασκεδάσουμε στην όμορφη βραδιά που διοργανώνουμε φέτος. Μεθαύριο θα είναι τα θύματα υποδομής παιδικό και φοιτητικό. Ελπιστούμε ότι είναι γύρω στα 80 άτομα και θα παρουσιαστούν στο χώρο μας. Ο κ. Κούκλερης μίλησε και για τις επόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Το νέο διοικητικό, το οποίο κατατίθεται από νέα άτομα, έχει αποφασίσει να κάνει κάποιες δυναμικές κινήσεις ώστε να γίνει πλέον ένα νέο άνοιγμα στους πολίτες της Κομωτινής. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις με το νέο έτος έως το καλοκαίρι. Κυρίως βασίζονται και στο χώρο αλλά και σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Όπως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την ύφανση και ως το Μάιο θα δημιουργηθούν όλα τα δημοτικά σχολεία και την επιγωγεία της Κομωτινής. Τον ΠΑΟΚ έρχεται να αντιμετωπίσει ο Παρθρακικός στο ΔΑ Κομωτινής την Κυριακή. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνέντευξη τύπου για το 2013 από τον προπονητή της ομάδας, Παύλο Δερμιτζάκη. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτός ο αγώνας πραγματοποιείται στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής του δευτέρου γύρου της Super League, αλλά επίσης σε αυτή τη συνέντευξη τύπου έγινε λόγος και για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο προπονητής του Παθρακικού Παύλος Δερμιτζάκης, αφού ευχήθηκε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά, τόνισε την προσπάθεια που έγινε και γίνεται από όλους για τη μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα της Super League, αλλά και τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας και αναφέρθηκε στο κυριακάτικο δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο ΔΑΚ Κομωτινής. Ξεκινάει μια νέα χρονιά και ένας δεύτερος γύρος με όνειρα, φιλοδοξίες και στόχους. Εύχομαι αυτή η διακοπή να μην επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ομάδα, γιατί σίγουρα ήμασταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι γενικό, ισχύει για όλες τις ομάδες, όπου θα προσπαθήσουμε γρήγορα να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν πριν. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο μήνα με 6 παιχνίδια, 4 πρωταθλήματος και 2 κυπέλου, όπου όσο πιο γρήγορα βρούμε την αγωνιστική μας φόρμα, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε μέσα στους στόχους μας, είτε στο πρωτάθλημα, είτε στο κύπελο. Αρχής γενομένης με το παιχνίδι της Κυριακής, όπου αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα που έχει πολύ υψηλούς στόχους, μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και ποιοτικό ποδόσφαιρο, με πολλούς παίχτες προσωπικότητες και με ένα πολύ καλό προπονητή. Στόχος της ομάδας μας σίγουρα είναι το θετικό αποτέλεσμα και γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά μέσα στις προπονήσεις. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, όπου πιστεύω θα έρθει πολλοί κόσμος να το παρακολουθήσει και εύχομαι να γίνει ένα πραγματικά καλό παιχνίδι μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια. Ο κόσμος που θα έρθει να το ευχαριστηθεί και να κερδίσει φυσικά ο καλύτερος και εύχομαι καλύτερη να είναι η ομάδα μας. Ο κ. Δερμιτζάκης τόνισε για τα προβλήματα τραυματισμών παικτών του Παθρακικού. Προβλήματα έχουμε τους Μιχαλόπουλο που μαζί με τον Μακροδημήτρη πιστεύω ότι θα είναι τέλος του μήνα, έτοιμοι να αγωνιστούν. Έχουμε το πρόβλημα του Μελίση, ο οποίος θα χρειαστεί άλλες 2 εβδομάδες για να είναι έτοιμος. Και ερωτηματικό είναι η συμμετοχή του Σκλιοπίδη. Όλα τα άλλα παιδιά είναι κανονικά, δίνουν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάτι καλό την Κυριακή. Τέλος, ο κ. Δερμιτζάκης αναφέρθηκε και στο δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί, αλλά και για τις μεταγραφικές κινήσεις. Σίγουρα, όταν υπάρχουν μεσοβδόμαδα παιχνίδια, ο προγραμματισμός διαφοροποιείται. Αυτό κάναμε και τον προηγούμενο μήνα που είχαμε τα παιχνίδια κυπέλου, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε η ομάδα να ενισχυθεί στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά τα παιχνίδια και να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο. Δεν έχουμε κάνει κάτι επίσημα, είμαστε σε επικοινωνία με κάποιους ποδοσφαιριστές. Θέλω να πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα τελειώσουν αυτές οι μεταγραφές, τόσο καλύτερο θα είναι για την ομάδα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η ομάδα θα κινηθεί περισσότερο σε ποιότητα και όχι σε ποσότητα. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να
το ρόστερ να μειωθεί αλλά να αυξηθεί σε ποιότητα. Έχουμε καταλήξει και στους παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν, οι οποίοι θα είναι περισσότεροι από αυτούς που θα έρθουν. Γιατί σας είπα ότι θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το ρόστερ σε αριθμό, αλλά να αυξήσουμε την ποσότητα, δηλαδή σε παίκτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορέσουν να αναπληρώσουν οτιδήποτε κενό δημιουργηθεί. Και αυτή την ενίσχυση έχει να κάνει και με το ότι η ομάδα έχει κάποιους τραυματίες εδώ και καιρό, αλλά λόγω του ότι πιστεύουμε ότι σε κάποιες θέσεις πρέπει να δημιουργηθούν ζευγάρια ικανά για να υπάρχει και ο ανταγωνισμός, ο καλοπροαίρετος συναγωνισμός και για να ανεβέσουμε ακόμα περισσότερο τον πύχη ποιοτικά και αγωνιστικά. Και να κλείσουμε με μία ακόμη αθλητική είδηση. Ξεκίνησε στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής και στο 4ο γυμνάσιο το πρωτοχρονιάτικο περιφερειακό τουρνουά μπάσκετ ακαδημιών που διοργανώνει ο ΕΑΝΤΑΣ Κομωτινής με τη συμμετοχή ομάδων από την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιανουαρίου με βασικό σκοπό την ανάδειξη ταλέντων, αφού το μέλλον για κάθε σύλλογο φαίνεται μέσα από τον καθρέφτη των ακαδημιών του. Ξεκίνησε το πρωτοχρονιάτικο περιφερειακό πρωτάθλημα μπάσκετ ακαδημιών, το οποίο διοργανώνει ο ΕΑΝΤΑΣ Κομωτίνης στο κλειστό γυμναστήριο και στην αίθουσα αθλοπαιδιών του 4ου γυμνασίου, με τη συμμετοχή ομάδων από την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ξεκινάμε το πρώτο πρωτοχρονιάτικο τουρνουά ακαδημιών για τις μικρές ηλικίες, σε ένα χώρο που δραστηριοποιούμαστε εδώ τα 2 χρόνια στον ΕΑΝΤΑ, που δημιουργήσαμε την ομάδα από το 2010. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος στις μικρές ηλικίες και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή και έχουμε γύρω στα 140 με 150 παιδιά ηλικίας, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας από 2004 μέχρι 1997, που είναι τα παιδιά του παιδικού. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο της Κομωτινής και στο γυμναστήριο του 4ου Γυμνασίου Κομωτινής, που θα γίνουν αύριο οι αγώνες των μικρών ηλικιών. Και συμμετέχουν 4 ομάδες από την περιφέρεια μας, από τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Εμείς, η Ασπίδα Ξάνθης, η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης και ο Αστέρας Καβάλας. Τώρα, αυτή τη στιγμή παίζεται το παιχνίδι του Αστέρα Καβάλας με τον ΕΑΝΤΑ Κομωτινής. Είναι τα κοριτσάκια γεννημένα του 2002, 2003 και 2004. Και έπεται μετά και οι υπόλοιποι αγώνες. Και βλέπουμε ότι έχουμε και μεγάλη συμμετοχή από αριθμό παιδιών αλλά και από γονείς. Σκοπός του τουρνουά είναι η ανάδειξη ταλέντων μέσα από τις ακαδημίες, έτσι ώστε να υπάρχει και μέλλον στο μπάσκετ της Κομωτινής. Αυτός είναι ο σκοπός της ομάδας μας. Δηλαδή, έχουμε δώσει μεγάλη βάση στις ακαδημίες και θέλουμε να βγάλουμε αγόρια και κορίτσια να παίξουν μπάσκετ, να παίξουν σε ένα επίπεδο ψηλότερο, γιατί πιστεύουμε ότι αρκετά χρόνια έχει μείνει στάσιμο το μπάσκετ της πόλης. Βλέπουμε δηλαδή να προοδεύουν πόλεις δίπλα, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, και σε εθνικές κατηγορίες και σε επίπεδο παιδικών, εφηβικών, νεανίδων, κορασίδων, και εμείς νομίζω έχουμε μείνει λίγο στάσιμο. Κάναμε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα ήδη από τον αριθμό των παιδιών και από την εγγένεια εξέλιξή μας τα 2 χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε μια ανωδική πορεία. Βέβαια, το τουρνουά γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, κάτι δεδομένο, όπως τόνισε ο Δημήτρης Οικονομίδης. Εντάξει, είναι ένα δεδομένο αυτό. Νομίζω ότι στα περισσότερα κλειστά γυμναστήρια της χώρας δεν υπάρχει θέρμανση. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση τα οικονομικά των Δήμων. Οπότε, αναγκαστικά και εμείς προσαρμόζομαστε. Και στο 4ο γυμνάσιο που κάνουν προπονήσεις τα παιδιά μας και εκεί δεν έχει θέρμανση. Και εδώ στο κλειστό γυμναστήριο που παίζουν οι αντρικές και οι γυναικείες ομάδες, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Αλλά προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για το 2013. Να έχουμε όλοι μια ευχάριστη, αισιόδοξη, δημιουργική και θετική χρονιά. Ευχόμαστε όλοι όσοι εργαζόμαστε στο Art Channel Θράκης. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το πρόγραμμα του σταθμού μας και για πιο ερταστικό ακόμη αυτή τη φορά. Και για τα τελευταία νέα ενημερωνόσαστε από τον Κώστα το Κότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.